Αύριο θα γνωρίζουμε τι έχει γίνει στην Ιταλία. Προς το παρόν γνωρίζουμε τι έχει γίνει στην Κύπρο. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μαυρή, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Public Issue, που βρίσκεται εκεί. Κύριε Μαυρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Υπάρχει εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. 57,48 για τον κύριο Αναστασιάδη και 42,52 για τον κύριο Μαλά. Mm-hmm. Με μία σχετικά μικρή αύξηση της αποχής, περίπου 2 με 3% από τον πρώτο γύρο, που δεν είναι πολύ σημαντική, αλλά μεγαλύτερη αύξηση των λευκών και των ακύρων, που προήλθαν κυρίως από ψηφοφόρους του κυρίου Λιλίκα, του τρίτου υποψήφιου, που αποκλείστηκε. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση, πολιτική εκτίμηση για αυτό το αποτέλεσμα? Στον πρώτο γύρο είχε πάρει ο Αναστασιάδης γύρω στο 45%, αν θυμάμαι καλά. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο και είχε δηλαδή και οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνανε περίπου αυτό το 60-40 του δεύτερου γύρου ήδη εδώ και καιρό. Από αυτή την άποψη δεν ήταν κάτι το μη αναμενόμενο. Δεν ήταν έκπληξη. Δεν ήταν έκπληξη. Ωστόσο, σίγουρα η νίκη του κυρίου Αναστασιάδη σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αρκετά μεγάλη η συμμετοχή, τελικά δεν υπήρξε ρεύμα αποχής, του δίνει σαφώς ένα ποσοστό που είναι σπάνιο στα, στα κυπριακά εκλογικά δεδομένα. Και εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παίρνουμε εικόνα από το ΡΙΚ, που βλέπουμε τον κύριο Αναστασιάδη στο επιτελείο του ΔΣΥ, έτοιμος να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, με αρκετό κόσμο να έχει συγκεντρωθεί και από στιγμή σε στιγμή. Ο κύριος Αναστασιάδης θα κάνει και τη, και τη δήλωσή του. Και την προσωπική μου δέσμευση. Από αύριο, κύριε Μαυρή, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα φαντάζομαι οι πρώτες προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι πολύ σοβαρές. Έχει να αντιμετωπίσει το μνημόνιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Βεβαίως, τόσο το μνημόνιο όσο και την κινητικότητα που θα ακολουθήσει και για το θέμα Κυπριακού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρή. Μπορούμε να ακούσουμε τώρα, να δούμε τι έχει δηλώσει ο κύριος Μαλάς, που στηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ, και να επιστρέψουμε εάν έχει αρχίσει και τις δηλώσεις του κύριος Αναστασιάδης. Δηλώνω ότι σε ενέργειες και πολιτικές του νέου Προέδρου, που θα εκτιμήσουμε ότι καταβάλει για το καλό της πατρίδας και του λαού μας, θα μας βρει μαζί του. Γιατί τώρα προέχει η ενότητα του λαού μας. Εξίσου όμως, θα είμαστε αυστηροί κριτές για όσες ενέργειες, αποφάσεις και χειρισμούς που κρίνουμε ότι εκφεύγουν από την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος της πατρίδας και του λαού μας. Απευθεία σύνδεση τώρα μιλάει ο κύριος Αναστασιάδης στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του. Ήταν μια καθολική συστράτευση του Δημοκρατικού. Και θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Αλλά και την ίδια ώρα να σας βεβαιώσω, όπως έπραξα και προεκλογικά, και θα ακολουθήσουν μέσα από τη στενότατη συνεργασία με τον αγαπητό μου πρόεδρο, τον Μάριο, υλοποίηση και του τελευταίου ιώτα των όσων προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί. Θα πορευτούμε μαζί και με τις υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων και με όλο τον λαό για να δημιουργήσουμε πραγματικά συνθήκες ενότητας, συνθήκες που να μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την κρίση και να ξαναμπούμε μπροστά στην ανάπτυξη, στον εξυγχρονισμό του κράτους, σε θεσμικές ριζοσπαστικές αλλαγές, όπως ακριβώς προβλέπει το πρόγραμμα. Στην οικονομική κρίση αναφέρθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος πρόεδρος Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης. Συνεχίζουμε.